Λοιπόν, πριν δείτε την έκπληξη που έκανε ο Μέλ Γκίψον στη Μαρία Μενός για τα γενέθλιά της, να σας πω ότι η Μαρία είναι στην Ελλάδα. Με το σκάφος του. Όχι ακόμα, όχι ακόμα. Όχι ακόμα, περίμενε. Είναι και τεχνική πια στη μέση όμως. Και το ανέβασε στην σελίδα της, στο Twitter μάλλον, και έγραψε το εξής. Γεια σου, Ελλάδα. Έτσι ακριβώς το έγραψε. Ο κυρός εδώ είναι όμορφος, ώρα και μπάνιο στην πισίνα. Γκρίκλης εννοείς, έγραψε. Γκρίκλης, να το. Ωραία. Γεια σου, Ελλάδα. Ο καιρός εδώ είναι όμορφος. Όχι, για... θα έτσι μιλάει με νούνος, φαίνεται, δεν μιλάει. Όχι, μιλάει κανονικά. Είναι φίλη του Ελλάδα. Ο καιρός εδώ είναι όμορφος. Ώρα για μπάνιο στην πισίνα. Μόλις έπαιξα μπάσκετ. Ο καιρός είναι όμορφος. Beautiful, the weather is beautiful, λέει. Εγώ διαβάζω τη μετάφραση. Έτσι, όπως το λέω, το κοροϊδεύει. Τώρα μιλάει γλυκά. Διάβασε, κύριε μου. Μην τα λέμε. Διάβασε το. Γεια σου, Μαρία. Είναι στην Ελλάδα το κορίτσι μας. Πάμε όμως να δούμε. Κάπως στην Πάτρα είναι τώρα, ξέρετε. Πάμε να δούμε όμως τι έγινε στα γενέθλιά της στο πάρτι που ξεσάλλωσε ο Μέλ Γκίψον. Το οποίο εδώ στην Ελλάδα έγινε το ίδιο. Όχι, στην Αμερική. Πήγε και ένας ακάλεστος. Ο Μιτσάρας. Γιατί γνωριμίες έχει αυτή. Πότε ντύνεται η Μενούνος. Έλα τώρα, βρε Σάσα. Παιδιά, εντάξει, έχει ένα δίκιο η Σάσα. Ναι, ναι, καλά πήγε. Πού είναι αυτό. Αυτό ήταν να σχολιάσει. Δηλαδή είναι μια Ελληνίδα που είναι εκεί. Και βλέπεις ότι έχει γνωστούς και φίλους τέτοια πρόσωπα. Τον Τραμπ. Ξέρεις την αξία του Τραμπ. Και τέτοια προσόντα όμως. Για τον Μέλ Γκίψον μιλούσα. Για κάλεσε. Τον Τραμπ το τελευταίο. Τύφλα. Ο Τραμπ το τελευταίο. Πιο μεθυσμένος και έγινε. Λοιπόν, μέλα, προχωράμε. Και το φίλτρο λοιπόν. Να ζήσει λίγο το πλάνο. Είναι να ζήσει. Εγώ δεν είδα ούτε το σύντροφο ούτε τον παρτενέρ εκεί πάντω. Γιατί τα πλάνα ήταν σε ένα συγκεκριμένο μόνο κομμάτι ακούσα. Ανεξέλεγκτη μενούνος. Δεν είδα φωτογραφία εγώ με τον Κέβιν. Βάλε χέρι στη μενού. Το Undergirl.